Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά για την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα πολύ σημαντική για την Ορθοδοξία, γιατί υψώθηκε στα Ιεροσόλυμα σαν και σήμερα ο Τίμιος Σταυρός και προσκυνήθηκε. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το τρόπαιον της νίκης κατά του διαβόλου. Είναι το μέσον της σωτηρίας, η κλίμακα η οποία οδηγεί από την γη στους ουρανούς. Δια τούτο ακριβώς χαίρουν οι ουρανοί, χαίρουν και τα επίγεια, βέβαια χαίρει και ο Άδης, διότι και εκεί ο Σταυρός του Χριστού ενεργεί μετά των θανατών του, η Σταυρική του Θυσία κάμει και τον Άδη ουρανό, νικά τα δεσμά του θανάτου, το κατεστημένο του διαβόλου της αμαρτίας και ελευθερώνει τις ψυχές σε μία ελευθερία πνευματική, ηθική και στη συνέχεια οντολογική, μία απελευθέρωση από την τυραννία του Σατανά. Η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού βέβαια γιορτάζεται λαμπρός με μεγάλη επισημότητα στα Ιεροσόλυμα, όπου ο Πατριάρχης υπενθυμίζει την παγκόσμια ύψωση της 14ης Σεπτεμβρίου. Η γιορτή αυτή βέβαια σχετίζεται με μία άλλη γιορτή που γιορτάζεται στις 13 Σεπτεμβρίου, που είναι η γιορτή των εγγενείων. Ποιον εγγενείων? Του Ιερού Ναού, τον οποίον κατεσκεύασε ο Μέγας Κωνσταντίνος με την φροντίδα της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. 13 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 335 μετά Χριστόν, είναι τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως, του Μεγάλου Ναού, ο οποίος περιβάλλει όχι μόνο το φρικτό Γολγοθά, αλλά και τον Πανάγιο Τάφο και, τα προσκυνήματα που έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστόν, καθώς και τον χώρο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στην εκκλησία της Αγίας Ελένης, που και αυτή στεγάζεται κάτω από τους θόλους του λεγόμενου Ναού της Αναστάσεως. Η εορτή λοιπόν της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού σχετίζεται με την εορτή των εγγενείων που έγινε το 13 Σεπτεμβρίου και είχε καθιερωθεί, μια και η εορτή αυτή των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως, του Μεγαλοπρεπούς αυτού κτηρή, του Μνημειώδους, που καλύπτει όλα τα ιερά προσκυνήματα, Γολγοθά, την Πέτρα του Μύρου, τον Πανάγιο Τάφο, το παρεκκλήσιο του Ακανθίνου Στεφάνου, του Λογκίνου κλπ. Κλπ. Του Διμερίσου Ταϊματία μου και τον χώρο των κλαπών που είχαν φυλακίσει τον Χριστόν, τον χώρο που η Παναγία παρατηρούσε τον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό και την Ταφή, τον χώρο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, όλος αυτός ο χώρος, ο Ναός της Αναστάσεως, ήταν άξιο να πανηγυρίζει τα εγγένειά του που έγιναν 13 Σεπτεμβρίου 335. Σχετίζεται όμως η γιορτή της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού με την εορτή της υψώσεως. Τι συνήθιζαν στις 14 Σεπτεμβρίου, τη δεύτερη μέρα, τα μεθέωρτα των εγγενείων, να υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός από τον Πατριάρχη, γιατί πλήθη λαών πιστών συνηθρίζοντων για να τιμήσουν τον Τίμιον Σταυρόν, και επομένως ήταν ανάγκη να τιμήσουν τον Σταυρόν υψούμενον από τον Πατριάρχη.
δεν προσκυνούσαν μόνο τους άλλους χώρους, αλλά προσκυνούσαν και το τίμιον ξύλο επάνω στο οποίο καρφώθηκε ο Χριστός και το Αγίες με το Άγιο Αίμα Του, την σταυρική Του θυσία, τη θυσία της αγάπης, την οποία προσφέρει θυσία για την λύτρωση του ανθρωπίνου γένους ολοκλήρου του κόσμου όλων των αιώνων. Ήψωνε λοιπόν στις 14 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης των Τίμιων Σταυρών σκηνήν θέαν και προσκύνησιν, και όλα τα πλήθη που συγκεντρώνονταν προσκυνούσαν και όσοι μπορούσαν εισπάζονται των Τίμιων Σταυρών. Κάποιες παραδόσεις ομολογούν ότι στις 4 Σεπτεμβρίου ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός μετά από επιμελή έρευνα και ανασκαφές επιμελής που έγιναν με χρηματοδότηση της Αγίας Ελένης και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η Αγία Ελένη έδινε συνέχεια νομίσματα, χρυσά και άργυρα σε αυτούς που έσκαβαν, και όταν είχαν φτάσει σε βάθος 3-4 μέτρα δεν τον είχαν βρει ακόμη τον Τίμιο Σταυρόν. Υπήρχε μαρτυρία κάποιων και Εβραίων και άλλων ότι εκεί είναι ο Τίμιος Σταυρός, και τελικά μετά από μπαζώματα και ακαθαρσίες που είχαν επισωρεύσει οι Εβραίοι, ευρέθηκαν οι τρεις σταυροί και διαπιστώθη ότι ο Τίμιος Σταυρός, το Τίμιον Ξύλο, ο Σταυρός του Χριστού είναι αυτός ο οποίος έκαμε θαύματα. Και ανέστησε πρώτης μία νεκράν και άλλα στη συνέχεια θαύματα. Σχετίζουν λοιπόν την ύψωση, την πρώτη ύψωση με την έβρεση, με την ταυτόχρονη έβρεση, άρα 13-14 Σεπτεμβρίου είναι ύψωση για την προσκύνηση, επειδή λέγει η παράδοση σημεία τότε την ημέρα αυτή ευρέθη, ανεκαλύφθη και ανεσύρθη κάτω από τα χώματα και τα μπαζώματα ο Τίμιος Σταυρός. Η μία παράδοση λοιπόν είναι που σχετίζει την ύψωση με την δεύτερη ημέρα των εγγενείων, 13 τα εγγένεια που έγιναν και ένα ιστορικό γεγονός. Η άλλη παράδοση ότι είναι η μέρα της ευρέσεως και συνέπεσε φυσικά στα μεθέορτα της ορτής των εγγενείων να ευρεθεί και να υψωθεί ο Τίμιος Σταυρός, οπότε να λαμπρυνθεί η ορτή της, των εγγενείων, να λαμπρυνθεί με την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και τα σημεία και τέρατα τα οποία έκαμε. Επομένως γιορτάζουμε αυτά τα δύο γεγονότα. Δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε εάν πράγματι η έβρεση είναι 14 ή 13 Σεπτεμβρίου. Άλλη παράδοση να αναφέρει ότι η έβρεση του Τιμίου Σταυρού, και αυτό είναι πιο ιστορικό, είναι 6 Μαρτίου, και επειδή φυσικά η 6 Μαρτίου είναι μέσα στη 40, δεν λείπει ο Μάρτης από τη 40, δια τούτο δεν συμβαίνει πάντοτε να πέφτει Κυριακή ή Σαββάτο, οπότε είναι λαμπρά λειτουργία και η 40 δεν δικαιολογεί λειτουργία. Για τούτο όρισαν να εορτάζεται η έβρεση με προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού την τρίτη Κυριακή των νηστιών, δηλαδή στο μέσον της 40, που έχει κάποιες σημασίες όπως είχαμε πει επικαίρως την ημέρα αυτήν. Η ύψωση λοιπόν του Τιμίου Σταυρού εντυπωσίασε στις 14 Σεπτεμβρίου, και βέβαια η ορτή των εγγενείων άρχισε σιγά σιγά να πέφτει στην σκία και να πλεονεκτεί η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, και έγινε τροποντίνα στη συνέχεια αυτοτελής εορτή, η οποία γιορτάζεται παγκοσμίως με την εξής διαφορά, ότι στα Ιεροσόλυμα υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός, αυτός ο Τίμιος Σταυρός, αυτό το Τίμιο Ξύλο ολόκληρο στην αρχή όπως ευρέθη, έχουν το σχήμα Σταυρού. Βέβαια τα μέρη του Τιμίου Σταυρού, το κάθετος άξονας και ο ορίζοντιος, στη συνέχεια απεκολύθησαν και κάποτε κλάπει ο Τίμιος Σταυρός με τους Πέρσες. Το 626 εκλάπη από τους Πέρσες και σύρθει ως Λάφυρον στην Περσία. Δια τούτο ο μεγάλος αυτοκράτορας ο Ηράκλειος έκαμε την εκστρατεία του 626, και το 628 όταν ενίκησε κατά κράτος τους Πέρσες πήρε πάλι το Λάφυρον, τον οποίον είχαν κλέψει οι Πέρσες τον Τίμιο Σταυρόν. Βέβαια
αν όχι ολόκληρον τον Τίμιο Σταυρό και στο σχήμα του Σταυρού, τουλάχιστον το μεγάλο μέρος που είχαν κλέψει, είχαν συλλήσει οι Πέρσες. Επιστρέφουν λοιπόν ο Ηράκλειος στα Ιεροσόλυμα εν πομπή, γίνεται θριαμβευτική πομπή και επιδεικνύεται λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός, τον οποίον επόμου έφερε αυτός ο Ηράκλειος, μάλιστα ανυπόδητος, πέρασε κάτω από την χρυσή πύλη, την κατανατολάστην και κλεισμένη πλέον μετά από αυτήν την είσοδο. Πέρασε διαβευτικά λοιπόν ο Ηράκλειος βαστάζον στους ώμους του τον Τίμιο Σταυρόν και τον έφερε στον ναό της Αναστάσεως, όπου εκεί ο Πατριάρχης τον ύψωσε. Λέγουν ότι αυτή είναι η δευτέρα ύψωσης μεγαλοπρεπής επί της εποχής του Ηρακλή. Η πρώτη είναι ύψωσης από τον Πατριάρχη το 335, οπότε συνδυάζουν και την εύρεση κατά μια παράδοση ή στις 6 Μαρτίου απάλλην από τον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων στις 6 Μαρτίου, οπότε ευρέθηκε, υψώθηκε, προσκυνήθη. Δεν είναι ανάγκη να ασχοληθούμε με τα ιστορικά αυτά δεδομένα, αλλά δεν έχουμε και τον χρόνο, γιατί θα είναι λίγο συντομότερη σήμερα η ομιλία μας. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε κυρίως με την εορτή της υψώσεως, σαν εορτή. Η πατρίδα λοιπόν, που μάλλον η μήτρα που γέννησε αυτή την εορτή της παγκόσμιας υψώσεως, είναι τα Ιεροσόλυμα. Και καυχάται λοιπόν η Ιερουσαλήμ ως η μύτη των εκκλησιών, ότι προσέφερε όχι μόνον την πόλη του πάθους του Κυρίου μας, όχι μόνον τον φρικτό Γολγοθά όπου στήθη ο Τίμιος Σταυρός και όπου εκκρεμάστηκε, καρφώθηκε του ξύλου του Σταυρού ο Ιησούς Χριστός σε σταυρών αληθινών, διότι λέει και εκεί εσταύρωσαν αυτόν, δεν λέγει εκεί ανεσκολόπησαν αυτόν, δεν ήταν ένα ξύλο πάνω στον οποίο κρέμασαν ή έδεσαν τον Χριστόν, ούτε τον ανεσκολόπησαν, τον σούβλησαν όπως πλάνη υπάρχει σε κάποιους αιρετικούς, αλλά εκεί εσταύρωσαν αυτόν, σταυρών ο Κύριος σήκωσε επί των ώμων του και όπου ελήγησε λόγω της εξαντλήσεως από τα βασανιστήρια και την αγρυπνία και την νηστεία και έπεσε εκεί, αγκάρευσαν τον σήμανα των Κυριναίων, είναι άρι των σταυρών αυτού και τον οδήγησαν λοιπόν τον Χριστόν ελκόμενον, σειρώμενον στον φρικτό Γολγοθά και εκεί τον εσταύρωσαν, εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Σταυρών αναφέρει λοιπόν η παράδοση, σταυρών ύψωσε ο Πατριάρχης στις 6 Μαρτίου όταν τον ανεκάλυψαν, τον ευρήκαν, ή στις 14 Σεπτεμβρίου το 335 πάλι σταυρός ανυψώνεται και προσκυνείται. Η μητέρα λοιπόν της εορτής αυτής είναι η μύτη των εκκλησιών, είναι η Αγία Ιερουσαλήμ. Το λειτουργικό πλαίσιο, όπως ακριβώς υπάρχει σήμερα, μας εντυπωσιάζει, διότι υπάρχει μια Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πρώτης δεκάδας 4 Σεπτεμβρίου, που είναι τα προήμια, είναι τα προεόρτια. Και τώρα είχαμε την Κυριακή πρώτη Σταυρώσεως, που διαρκεί περίπου 5-6 ημέρες. Σαββάτο είναι η ύψωση, οπότε η Κυριακή μετά την ύψωση είναι αμέσως μετά το Σαββάτο. Έχουμε λοιπόν Κυριακή πρώτης υψώσεως και Κυριακή μετά την ύψωση, το λειτουργικό πλαίσιο το οποίο λαμπρύνει και περιβάλλει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και είναι σχετικά τα αναγνώσματα και τα τροπάρια πρώτης υψώσεως η Κυριακή με το σχετικό Ευαγγέλιο που μιλεί συμβολικά για την ύψωση του Ιησού Χριστού που νεκρώνει τον αρχείον όφην τον μέγαν τον Σατανά, ο οποίος κρέμαται πλέον ανενεργός και νεκρώνεται η δύναμή του και δεν μπορεί να νικά τον άνθρωπο και να τον οδηγεί στην αμαρτία. Ομοίως έχουμε και το αποστολικό ανάγνωσμα όπου ο Παύλος παρίσταται ότι σταυρώνεται και νεκρώνεται ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία του κόσμου. Στην Κυριακή μετά την ύψωση πλέον έχουμε το άλλο Ευαγγέλιο που καλεί ο Χριστός όποιος θέλει να τον ακολουθήσει να σηκώσει τον σταυρόν του και να τον ακολουθήσει και να συσταυρωθεί.
Είναι επομένως η Κυριακή μετά την ύψωση μια, θα λέγαμε, κατάληξη της γιορτής της πρόσωπης του Σταυρού, που λαμπρύνει με αναγνώσματα το Ευαγγέλιο και του Αποστόλου, όπου ο Απόστολος, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, μας λέγει ότι αξίζει να συσταυρωθούμε: Χριστό συνεσταύρωμε και συν Χριστό ανέστην. Η σημασία λοιπόν της παγκόσμιας υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λέγει η Εκκλησία μας στο Συναξάρι της ότι η Ταΐσα φέρει τη Μεγάλη Παρασκευή. Σαν να βλέπουμε λοιπόν κρεμάμενον των Χριστών όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Υψώνεται ο Σταυρός και τον προσκυνούμε, και όταν προσκυνούμε τον Σταυρό δεν λατρεύουμε το ξύλο, αλλά λατρεύουμε τον Χριστό, και η τιμή μας αναφέρεται, ανάγεται από το ξύλο του Σταυρού σε αυτόν τον Χριστό των εσταυρωμένων. Εσταυρωμένος λοιπόν ο Κύριος μας, και δεν είναι σταυρωμένος ανεφ σταυρού. Και εκείνο λοιπόν το ξύλο, το τίμιον ξύλο, να αγιάζεται και ποτίζεται με το Άγιο Αίμα και παίρνει ευλογία και γίνεται από ξύλον κατάρας, επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί του ξύλου, έλεγαν πρώτη σταυρώσεις του Κυρίου μας. Όταν λοιπόν ο αναμάρτητος Ιησούς Χριστός, ο απαθής κατά την θεότητα και πάσχων κατά την ανθρωπότητα, κρέμαται επί του Σταυρού, σηκώνει το Σταυρό του, τον αγιάζει με την αναμαρτησία του και μεταβάλλει λοιπόν με τη σταυρική θυσία της αγάπης, που είναι ο νυμφίος πάσχων και κρεμάμενος, ο σταυρούμενος επί του ξύλου νυμφίος, μεταβάλλει λοιπόν το όπλο αυτό, το μέσο αυτό της σταυρικής, της θανατικής καταδίκης, από καταδίκη κατάρας, από σταυρό κατάρας, το μεταβάλλει σε σταυρό ευλογία και δοξασμού και νίκης και τρόπιον νίκης. Γιατί όπως και επικαίρως είχαμε πει στη Μεγάλη Εβδομάδα και σε άλλες ευκαιρίες, ο Σταυρός είναι, και η Σταύρωση του Κυρίου μας είναι εκούσια και είναι η νίκη, είναι ο θρίαμβος, είναι η συντριβή των δυνάμεων του σκότους. Ο Σταυρός γίνεται λοιπόν η γέφυρα που ενώνει ουρανό και γη, και αυτό σημαίνει ο κάθετος άξονας. Γίνεται ο Σταυρός και η γέφυρα που ενώνει τον κόσμο ολόκληρο, γιατί στον οριζόντιο άξονα, στον οριζόντιο ξύλο, απλώνει τα χέρια του Χριστός και καρφώνεται, και είναι σαν να ενώνει και αγκαλιάζει και συναδελφώνει όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, δυνάμει και στη συνέχεια ενεργεία. Δεν τους μεταβάλλει τους ανθρώπους σε Αγίους και σε Χριστιανούς με το ζόρι, αλλά όλους τους έχει καλεσμένους, όποιοι και να είναι, ιδωλολάτρες, άπιστοι, άθεοι, βλάσφημοι, χριστιανοί αμαρτωλοί, τους καλεί όλους να αγιαστούν από το αίμα της θυσίας του, να δεχτούν το βάπτισμα της κολυβήθρας εν ύδατη και πνεύματι, που μας καθιστά κοινωνούς του σταυρικού θανάτου και ταφής και αναστάσεως Χριστού, και μας καθιστά κοινωνούς πλέον αυτού του σωτήρος Χριστού, που μας πηγάζει την άφεση και μας λούζει με το Άγιο Αίμα του και μας καθαρίζει με την ανεξικακία του και με την αναμαρτησία του, μας ξεπλένει τις αμαρτίες μας. Μια σταγόνα λοιπόν του αίματος του Χριστού έχει την δύναμη να συντρίψει όλη την εξουσία και όλες τις δυνάμεις των πονηρών πνευμάτων του σατανά και των συνταγμάτων του, και να καθαρίσει όλη την ανθρωπότητα. Όσους δηλαδή αμαρτωλούς αμαρτάνουν, αυτούς τους καθαρίζει το αίμα του Χριστού και αγιάζει και την κτίσνη, γιατί ο Σταυρός στον Γολγοθά γίνεται καινούριο θυσιαστήριο, όπου προσφέρει θυσία, δηλαδή αυτοπροσφέρεται ο Χριστός, εκουσίως θυσιάζεται και προσφέρει ο Υιός τον Πατέρα, και ο Υιός είναι το Πατρί και ο Πατήρ είναι το Υιό, άλληλο περιχώρου, δηλαδή είναι μία αυτοπροσφορά τρόπον την η θυσία του Γολγοθά, και έτσι γεφυρώνεται ουρανός, γη και τα περάδια του κόσμου στην σταυρική αυτή θυσία του Κυρίου μας, και στην σταυρική αυτή διάσταση έχουμε τον κόσμο να ενώνεται κάτω από τον Σταυρό και να βρίσκει την λύτρωση, την αληθινή λύτρωση. Δια τούτο είναι παγκόσμια χαρά
αυτή η λύτρωση, αλλά και λείπει συγχρόνως, όπως κατά τη Μεγάλη Παρασκευή, γιατί χρειάστηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού να σαρκωθεί και να σταυρωθεί, όπως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Εδεήθημεν Θεού, σαρκουμένου και σταυρουμένου είναι ασωθόμεν. Ρανίδες αίματος ολίγε, όπως λέγουν οι πατέρες, καθαρίζουν τον κόσμο ολόκληρο». Την φύση, τον αέρα, τη γη, τα καταχθόνια, γιατί και εκεί λειτουργεί και δεν είναι σωστό, και εκεί λειτουργεί η ενέργεια της σταυρικής θυσίας και η χάρη του Χριστού, γιατί και εκεί κατεβαίνει στον Άδη ο Υιός και ο Λόγος του Θεού με την ψυχή του Ιησού ενωμένος, και εκεί μεταβάλλει τον Άδη σε ουρανόν, όπως λέγει ο Χρυσόστομος. Δεν είναι σωστό κάτι που λέγεται σε ένα σε ένα υπόμνημα ενός διαπρεπούς θεολόγου, Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι δεν φτάνει εκεί η λύτρωση του Κυρίου μας και ότι δεν συμφιλιώνονται τα καταχθόνια και ο Άδης με τον ουρανό. Βεβαίως συμφιλιώνεται ο Αδάμ, η Εύα, οι προφήτες, ο πρόδρομος, ο Άβελ, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν δεκτικοί της μετάνοιας δέχονται τα αποτελέσματα της σταυρικής θυσίας, και ο Σταυρός λοιπόν του Χριστού μεταβάλλει τον Άδη σε παράδεισον, σε ουρανό, και αναρπάζει ο Σταυρός που σαν άγκιστρο αγκιστρώνει και σαν δέλεαρ προσφέρεται ως δόλωμα το σώμα του εσταυρωμένου και γίνεται άγκιστρο. Ο Σταυρός δελεάζεται και αγκιστρώνεται ο θάνατος, ο σατανάς, και έτσι εχμαλωτίζεται, νικέται ο σατανάς και ο θάνατος, και συντρίβεται ο Άδης και ποδοπατιέται πλέον ο θάνατος, γιατί ο Χριστός θανάτων με τον θάνατον τον θάνατον επάτησεν και τον Άδη ενέκρωσε και την αμαρτία κατήργησε και έσπασε το κεντρί του θανάτου. Διότι το χαρά μεγάλη, αλλά και εν την ημέτρο λύπη, διότι χρειάστηκε να σαρκωθεί ο Υιός του Θεού και να σταυρωθεί για να σωθούμε από τις αμαρτίες μας. Χαρμολύπη λοιπόν είναι αυτή η ημέρα, και ψάλλονται θαυμάσια το Πάρια. Πανηγυρίζουμε λοιπόν οι πάντες και εμείς υψώνομεν στις ενορίες έναν τύπο του Σταυρού του Χριστού, ξύλινο, σκαλιστό, που μας θυμίζει εκείνο το Σταυρό του Χριστού με τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Βέβαια δεν είναι ωραίο μεταλλικό σταυρός να υψώνεται, ξύλινος. Έχουν στο Άγιον Όρος θαυμάσιους ξύλινους σταυρούς, και βέβαια υπάρχει και στον κόσμο εδώ. Υπάρχουν σκαλιστοί, όμορφοι, ωραίοι σταυροί. Στο Άγιον Όρος βέβαια υψώνουν και σταυρό που φέρει μέσα ή ολόκληρο τίμιο ξύλο ή ένα μεγάλο μέρος από το τίμιο ξύλο. Θαυμάσια λοιπόν είναι η ακολουθία αυτή της υψώσεως του τιμίου σταυρού, και βέβαια στον Εσπερινό της 13 του μηνός ψάλλονται ωραία τροπάρια. Ερμηνεύσουμε με πάρα πολύ σύντομα σχόλια ένα από αυτά τα τροπάρια, για να δούμε πόσον περιγράφεται με την γλώσσα της υμνολογίας μας το δόγμα της σταυρικής θυσίας. Είναι λοιπόν προσώμιο στοιχείο του Εσπερινού. «Σταυρός ανυψούμενος του εναυτό υψωθέντος, το πάθος το άχαντον ανημινήν προτρέπεται». Κτισινάπασαν, όταν υψώνεται ο Σταυρός, προτρέπεται η κτίσις όλη να ανυμνεί το πάθος του εναυτό υψωθέντος σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Εναυτό κτίνας γαρ, διότι σε αυτόν τον Σταυρόν κτίνας γαρ τον ημάς κτίναντα, εφώνευσε ο Χριστός αυτόν που μας εφώνευσε. Νεκροθέντα ανεζώσε, και αφού ενεκρώθη από την αμαρτία τον αναζωογόνησε, τον ανέστησε και κατεκάλυνε και τον ομόρφημε, αφού του έδωκε πάλι την θεία μορφή, τον έκανε και πάλι ζωντανή εικόνα του Θεού, κατ' εικόνα Θεού. Και εις ουρανούς πολιτεύεστε, ηξίωσεν ως έσπλαχνος, και τον αξίωσε να ανεβεί στους ουρανούς και να ζει στα ουράνια. Δι' υπερβολήν αγαθότητας, επειδή είναι υπερβολικά αγαθός ο Κύριος. Όθεν και γηθώτες υψώσομεν το όνομα αυτού, με χαρά να υψώσομεν το όνομα αυτού, και την αυτού μεγαλύνομεν άκραν συγκατάβασιν, και να μεγαλύνουμε και να δοξάσουμε την άκρα συγκατάβασιν του Υιού και Λόγου του Θεού που έγινε, που σαρκώθηκε για να μας χαρίσει
την λύτρωση με τη σταυρική του θυσία. Πάμε σε ένα άλλο τροπάριο, πάλι θαυμάσιο, που είναι στις Καταβασίες, στον κανόνα βέβαια, τον οποίο έγραψε ο Κοσμάς ο Μαΐουμα. Είναι κανόν και εμείς θα ερμηνεύσουμε ένα-δύο μόνο τροπάρια, ένα-δύο ιρμούς τα πρώτα. Το πρώτο τροπάριο είναι από την πρώτη οδύν και στη συνέχεια το πρώτο τροπάριο είναι από την πέμπτη οδύν. Σταυρών χαράξεις Μωσής επευθείας ράβδο την Ερυθράν διέτεμε. Ο Μωυσής αφού εχάραξε σταυρών στην Ερυθράν την εχώρισε στα δύο. Το Ισραήλ πεζεύσαντι, χάριν της πεζεύσεως του Ισραήλ να περπατήσει σαν σε ξηρά ο Ισραήλ και να περάσει απέναντι από την Αίγυπτον. Την δε Ερυθρά επιστρεπτικός φαραώ της άρμας συγκροτήσε σύνοσιν. Και αφού όταν πέρασαν απέναντι οι Ιουδαίοι, γύρισε ο Μωυσής με τη ράβδον και χτύπησε την Ερυθρά, ενώ το πρώτο χτύπημα όταν ήταν στην όχθη της Αιγύπτου χτύπησε καθέτως τα ύδατα και τα εχώρισε, καθέτως ως προς την ροή και χώρισε τα ύδατα, όταν έφτασε στην απέναντι όχθη ο Ιουδαϊκός λαός παρέμεινε στο τέλος ο Μωυσής και τρέχουν εκεί με τα άρματα ο Φαραώ και η Πείς και όλος ο στρατός να συλλάβουν τους Εβραίους και να τους οδηγήσουν πάλι ως σκλάβους και υπηρέτες στην Αίγυπτο. Τότε χτύπησε παράλληλα ως προς την ροή των υδάτων, παράλληλα, και πάλι ενώθηκαν τα νερά, υγροποιήθηκαν ενώ είχαν στεροποιηθεί και είχαν παγώσει και επομένως κατεπώντησαν τον Φαραώ με τα άρματά του. Την δε Ερυθράν επιστρεπτικός Φαραώ της άρμας συγκροτήσαν σύνωσε, χτύπησε παράλληλα προς τις όχθρες και ως προς την ροή των υδάτων προς την αυτή τη φορά και τα νερά ενώθηκαν, έπαυσαν να είναι υγροποιημένα, πάλι έλειωσαν υπάρχει και επομένως κατεπώντησε τον Φαραώ με τα άρματά του. Επεύρους διαγράψε το αίτη των όπλων και έτσι διέγραψε το αίτη των όπλων καθέτως πρώτη φορά και παράλληλα προς τις όχθες την δεύτερη φορά, οπότε διέγραψε το αίτη των όπλων διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξεστε, και γι' αυτό ας υμνήσουμε τον Άγιον Ιησούν τον Άγιον Θεό. Πάμε πάλι στο πρώτο τροπάριο της πέμπτης οδής. Ο τρεις μακάρις των ξύλων, ο τρεις ευτυχισμένο και μακάριο ξύλο. Ενώ ετάθη Χριστός, το οποίο καρφώθηκε απλό και από στα χέρια του Χριστός, ο βασιλεύς και Κύριος, δύο πέπτο και ενώ ξύλο απατής με το οποίο σταυρών. Πέπτο και εν έπεσεν, ποιος ο διάβολος, ο ξύλο απατής, ο οποίος με το ξύλο της γνώσης στον παράδεισο εξαπάτησε, το ενσίδε ελεαστής Θεόν, το προσπαγέτη Χριστό και δελεάστηκε, τον πέρασε για προφήτη και μάλιστα επειδή δάκρυσε πρώτου σταυρού στη Γεστημανή, λέγε άραγε είναι ένας απλός προφήτης. Απάνονται λοιπόν να τον εξοντώσουμε. Και κρεμάστηκε λοιπόν ο παντοδύναμος Θεός και έτσι έγινε ο σταυρός αγκίστρι και δόλωμα η σάρκα του Κυρίου, και όταν θέλησε να αρπάξει λοιπόν να οδηγήσει τον θάνατο και στον Άδη τον Ιησού Χριστό, το ενσίδελεαστής Θεόν, το προσπαγέδι σαρκή και δελεάστηκε και πήγε να πάρει λοιπόν τον, να κατέχει και τον Ιησού Χριστό, αλλά όταν είδε χωρισμένη την ψυχή του Ιησού από το σώμα, τότε άστραψε η θεότητα και κατακεραφνώθηκε ο Σατανάς και ο Άδης διαλύθηκε. Το παρέχονται την ειρήνη τις ψυχές ημών. Βέβαια υπάρχει θαυμάσια υμνολογία στον Τίμιον και Άγιον Σταυρών. Τι να πρωτοαναφέρομαι από τα τροπάρια του Εσπερινού, από τα τροπάρια του Όρθρου, να αναφέρομαι τροπάρια από τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Σταυρό. Υπάρχουν βιβλία, Θησαυρός Αγίων και άλλα βιβλία τα οποία έχουν τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Σταυρό. Έχουμε παρακλητικό κανόνα στον Ιησού Χριστό, Ιησού Γλυκύτατε, Σωτήρ κλπ. Έχουμε παρακλητικό κανόνα και στον Τίμιο Σταυρό. Ποίημα Νικηφόρο ο μονάχου του Κρητός. Ας αναφέρουμε λοιπόν από αυτό το ποίημα του ιερομονάχου του Κρητός, να φέρουμε μόνο ένα τροπάριο, το οποίο ας το ερμηνεύσουμε και είναι το πρώτο.
το ζωηφόρον ή σταυρό προσπελάσουμεν, ας πλησιάσουμε στον ζωηφόρον σταυρόν. Οι μακρυθέντες της κακής, εμείς που μακρυνθήκαμε από τον Χριστό και τον σταυρόν του με το κακό, με τις αμαρτίες μας, όταν αμαρτάνουμε ξεσταυρωνόμαστε και υβρίζουμε τον σταυρόν. Όταν μετανοούμε, συσταυρούμεθα με τον Χριστό και συμπάσχουμε και πονούμε και νηστεύουμε και ταπεινούμεθα και σταυρώνουμε τον εγωισμό και σταυρώνουμε τα πάθη μας και σταυρώνουμε τις επιθυμίες μας και συσταυρούμεθα με τον Χριστό, είναι και νηστόμεν και χαρόμεν και συνδοξεστόμεν. Προσπελάσουμε λοιπόν, να πλησιάσουμε τον σταυρόν οι μακρινθέντες της κακής και προσψάψουμε και στον αγγίξουμε εν επιστρόφω λέγοντες καρδία πιστός, με καρδίαν που επιστρέφει στον Θεό, λέγοντες με πίστη πρόφθασον, βοήθησον. Ο σταυρός του Κυρίου φάνηθη λυτρούμενος εκ παντίων κινδύνων και λύτρωσέ μας από παντίους κινδύνους, μη εποφθόμεν άπρακτα ζητήν, για να μην φανούμε ότι ζητούμε τα μη σωστά και ότι δεν έχουμε έμπρακτη βοήθεια. Την σίγαρ σκέπην βεβαίαν ελπίζουμε, γιατί ελπίζουμε την δική σου βοήθεια και την δική σου σκέπη, ότι είναι σίγουρη και μοναδική και μόνιμη. Δεν έχουμε μόνο λοιπόν τροπάρια εσπερινού, τροπάρια ολόκληρη ακολουθία εσπερινού και όθμε θαυμάσια, στοιχειρά, ιδιόμελα, δοξαστικά κλπ. Που έχουν όλη τη δογματική μέσα. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τα τροπάρια αυτά. Μάλιστα σε κάποια δοξαστικά κρύβεται μέσα όλη η δογματική θεολογία με περίτεχνη θαυμάσια γλώσσα υμνολογική. Έχουμε λοιπόν και παράκληση στον Τίμιο Σταυρών, έχουμε και χαιρετισμού στον Τίμιο Σταυρών. Χαιρετισμοί λοιπόν οι οποίοι περιέχονται μέσα στο ορολόγιο της Αποστολικής Διακονίας, ομοίως και στο εβδομαδιάριο του μακαριστού υμνογράφου της Μεγάλους Καθιστοξιστού Εκκλησίας Γερασίμου Μικρογεννήτου. Καταλήγοντας λοιπόν αυτή την σύντομη ομιλία, ας αναφερθούμε στον πρώτο Νίκο των χαιρετισμών. Όπως λέμε το προσταχθέν μυστικός όμοια ή το υπερμάχο που αντικατέστησε το κουκούλιον εκείνο, όμοιος λέμε ο τρις μακάριστε σταυρέ και πασεμβάσμιε. Σε προσκυνούμενη πιστή και μεγαλύνομεν, αγαλώμενη τη θεία σου ανυψώσιν και αγαλώμεθε με την θεία σου ανύψωσιν, αλλοστρόπιον και όπλων απροσμάχητον, περιφρούρητε και σκέπε τη συχάρητη, να περιφρουρείς και να σκέπει ήθε με τη χάρη σου, του σύ κράζοντας χέρε ξύλο μακάριον. Όπως χέρε νύφε ανύφευτε, εδώ λέμε χέρε ξύλο μακάριον. Και να διαβάσουμε τον πρώτο οίκο λοιπόν, από τους 24 οίκους. Ξεκινάμε από το Α και καταλήγουμε στο Ω. Όπως λέμε άγγελος πρωτοστάτης, όπως λέμε άγγελοι ουρανόθενα, οράτος, κυκλούσιν σταυρών των ζωηφόρων εν φόβων. Κυκλούν τον σταυρό με φόβων. Και φωτοπάροχον χάριν λαμπρός, παρεχόμενον νυν της πιστής βλέποντες, και βλέποντες το σταυρόν να παρέχει φως στους πιστούς, εξίστανται και ίστανται, παραδόξως στέκονται και βοώντες προς αυτόν τα τι αυτά. Οι άγγελοι λοιπόν χαιρετίζουν τον Τίμιο Σταυρό. Τι του λένε τους Τίμιου Σταυρού? Και διαβάζουμε εμείς όπως είναι οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Χαίρε σταυρέ οικουμένης φύλαξ, χαίρε η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε ο πηγάζουν αυθόνος ιάματα, χαίρε που πηγάζεις με αυθονία θεία ιάματα, χαίρε ο φωτίζων τον, του κόσμου τα πέρατα, χαίρε ξύλων ζωομύριστον, χαίρε εσύ ξύλο που μυρίζει ζωή, που μας δίνει την ζωή την αιώνια και θαυμάτων και την ζωή του σώματος που θα μας την χαρίσει αιώνια στην άλλη ζωή. Και θαυμάτων θησαυρέ, χαίρε σύνθετο τρισόλβιε και χαρίτων παροχεύ, χαίρε εσύ που είσαι σύνθετος με πλούτη και χάριτες ουράνιες και χαρίτων παροχεύ που μας παρέχεις θείες χάριτες, χαίρε ότι υπάρχεις υποπόδιον θείων, διότι υπάρχεις θείων υποπόδιον και εκεί στάθηκαν τα πόδια του Χριστού και σταυρώθηκε, χαίρε ότι ετέθησες προσκύνησιν των πάντων, χαίρε κρατή του νέκταρος έμπλεος, χαίρε που είσαι κρατή του ουρανίου νέκταρος της χάριτος, χαίρε λαμπτή της άνω λαμπρότητος, χαίρε διού ευλογείται εκτίσεις, χαίρε διού προσκυνείται οκτίστης, χαίρε ξύλο μακάριον. Οι άλλοι οίκοι καταλήγουν με το Αλληλούια σαν εφήμνιον και στο τέλος αυτών λοιπόν των χαιρετισμών, όπως λέμε «Ω Πανήμητε Μήτερ», εδώ «Ω τρισμακάριστε σταυρέ και πανσεβάσμιε».
Αγαπητοί τηλεθεατές, ας υμνούμε και δοξάζουμε τον Κύριον, καταλήγουμε αυτήν την σύντομη ομιλία και ας ενθυμούμεθα τους Αγίους Τόπους που αγίασε ο Ιησούς Χριστός και εκεί σταυρώθηκε και εκεί ανέστη και μας χάρισε την ευλογία και ευλόγησε με τον Τίμιο Σταυρών. Το τίμιο ξύλο μακάρι να έχει μια ακίδα, δεν μας πιάνει ούτε βόλιο ούτε τίποτε εχθρότητα των πονηρών ανθρώπων και των δαιμόνων. Οι Άγιοι έβαζαν πάνω στήμιο ξύλο και αγιαλείψανα για να είναι άτρωτοι. Μακάρι να είχαμε. Είναι απειρόβλητος κανείς στα 10 μέτρα να τον τουφεκά να δεν μπορεί να τον πιάσει ούτε βόλι. Να θυμούμεθα λοιπόν με ευγνωμοσύνη τον Τίμιο Σταυρών, τον Ιησού Χριστό, να τον δοξάζουμε και μην ξεχνάμε τους Αγίους Τόπους οι οποίοι κινδυνεύουν και πρέπει να τύχουν της αναλόγου υποστηρίξεως. Οι Άγιοι Τόποι λοιπόν κινδυνεύουν ως Ορθόδοξο Πατριαρχείο με την θεμελιώδη συμφωνία που έκανε το Ισραήλ με το Βατικανό και αγνοεί το Πατριαρχείο, θεωρεί μια απλή κοινότητα. Έπειτα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κάποια λάθη κάποιων εδώ της πολιτικής που ήθελαν να υπαγάγουν τους τάγια προσκυνήματα, το ελληνικό έδαφος με σημαία ελληνική που είναι πρεσβεία ελληνισμού και ορθοδοξίας, ήθελαν να το υπακάκουν στην UNESCO, να μην δίνουν χρήματα δηλαδή. Ας μείνουν οι Άγιοι Τόποι ελληνικοί, ελληνοορθόδοξοι με σημαία ελληνική, με το σταυρό της ελληνικής σημαίας και του Χριστού μας και της πίστεώς μας, και ας δώσουμε λοιπόν κάποια βοήθεια με επισκέψεις, με εκδρομές ή κάποια βοήθεια και χρήματα ή έστω και σε είδος υποδήματα, σε ράσα, στους πατέρες να φυλάξουν ως ακρίτες και τον Πανάγιο Τάφο και τον Γολγοθά και τον χώρο Ευρέσου του Μιου Σταυρού και τα άλλα για προσκυνήματα, για να καυχόμεθα ότι έχουμε πλέον ελληνικά εδάφη με σημαία ελληνική, όπως είναι τα για προσκυνήματα ακόμα και στο Σινά, ελληνική σημαία, ελληνικά εδάφη. Αγαπητοί τηλεθεατές, η ευλογία του Τιμίου Σταυρού και του Σταυρωμένου Χριστού ας φέρει την θείαν φώτιση σε όλους τους πολιτικούς που αγωνίζονται. Η Εκκλησία δεν πολιτικολογεί, δεν ταυτίζεται με κανένα κόμμα, με καμία παράταξη. Ας τους φωτίσει να δώσουν ρητές δεσμεύσεις για τα εθνικά μας θέματα, για την Ορθοδοξία μας, για τον Ελληνισμό εντός των ορίων της Ελλάδος και πέραν των ορίων της Ελλάδος, για τα πατριαρχία μας, για τον πολιτισμό μας, για την παράδοσή μας, την ιστορία μας, δυνητές δεσμεύσεις για να λάμψει πλέον το ελληνοορθόδοξο μεγαλείο στους αιώνες τους πάντες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Χαίρετε.